Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο 27 Ιουλίου και είμαστε ακόμα εδώ για τη 48η συνεχόμενη ημέρα με σύντομα δελτία ειδήσεων στη 1 στις 5 και στις 8. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ που αρνούνται να κλείσουν τα μικρόφωνα και τις κάμερες. Το δελτίο μας θα αρχίσει με ένα ακόμη σκάνδαλο και λέμε ένα ακόμη σκάνδαλο γιατί είναι το δεύτερο μετά το σκάνδαλο της ΕΡΤ. Αυτή τη φορά βέβαια με τις υπογραφές των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Είναι η τροπολογία που έφεραν στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα. Οι απολύσεις λοιπόν των δημοσίων υπαλλήλων και οι αλλαγές ή οι καταργήσεις φορέων του δημοσίου θα πραγματοποιούνται από εδώ και στο εξής, με ένα προεδρικό διάταγμα, χωρίς δηλαδή την έγκριση της Βουλής. Σύν όλα αυτά, μαθαίνουμε σήμερα και τη μαύρη λίστα της διαθεσιμότητας θα αρχίσει να ισχύει, να τρέχει από τον Σεπτέμβριο, με άλλους 9.800 υπαλλήλους που θα περάσουν στο καθεστώς της διαθεσιμότητας. Και ο Γιάννης Αγγέλου θα μας τα πει πιο αναλυτικά όλα αυτά. Και φαίνεται ότι όλα, Χριστίνα, είναι έτοιμα και τα Υπουργεία Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας είναι αυτά τα οποία θα αποτελέσουν, όπως όλα δείχνουν, τις μεγαλύτερες πηγές από τις οποίες θα προέλθει ο αριθμός των υπαλλήλων οι οποίοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα ως τις 19 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο υπάρχει. Περισσότεροι από 9.800 υπαλλήλους θα βγουν στην διαθεσιμότητα και σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, το χαρτί της διαθεσιμότητας θα λάβουν στα χέρια περίπου 3.000 εργαζόμενοι του Υπουργείου Εσωτερικών, 1.500 από το Υπουργείο Παιδείας, άλλοι 1.500 από το Υπουργείο Υγείας, 750 από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 600 από το Υπουργείο Εργασίας και εκατοντάδες άλλοι εργαζόμενοι από τα υπόλοιπα Υπουργεία. Τώρα η κυβέρνηση δηλώνει ότι απορρίπτει πλέον την οριζόντια επιλογή για το νέο κύμα διαθεσιμότητας. Να θυμίσουμε ότι η οριζόντια επιλογή επιλέχθηκε για τους σχολικούς φύλακες και τους εκπαιδευτικούς της τεχνικής εκπαίδευσης. Και τώρα η κυβέρνηση φαίνεται να σχεδιάζει την αξιολόγηση του προσωπικού με καταγραφή των προσόντων των υπαλλήλων και μοριοδότηση. Αναφερόμαστε κυρίως στις δηλώσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, του κ. Μητσοτάκη. Όπως είπες και εσύ, το παράδειγμα της ΕΡΤ έχουν τη δυνατότητα να ακολουθούν οι υπουργοί, οι οποίοι στο εξής θα μπορούν να προχωρούν σε καταργήσεις δημόσιων οργανισμών με προεδρικά διατάγματα και μόνο με την υπογραφή τους, χωρίς να έχουν την έγκριση της Βουλής. Με την τροπολογία την οποία έφεραν στη Βουλή οι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών και η οποία, να επαναλάβουμε, ότι εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα, οι απολύσεις δημόσιων υπαλλήλων και οι αλλαγές σε φορείς του δημοσίου θα πραγματοποιούνται εφ' εξής με τα προεδρικά αυτά διατάγματα. Ουσιαστικά με την τροπολογία παρακάμπτεται η Βουλή και επαφίεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας να κρίνει αν οι απολύσεις και οι αλλαγές στο δημόσιο είναι συνταγματικές ή όχι. Η γνωμοδότηση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου είναι απαραίτητη, προκειμένου να υιοθετηθούν οι συγκεκριμένες αποφάσεις. Να θυμίσουμε, Χριστίνα, βέβαια, ότι στο παράδειγμα της ΕΡΤ δεν ζητήθηκε η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γι' αυτό και είχαμε και το παράδοξο λίγες ημέρες αργότερα να βγαίνει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έλεγε ότι θα πρέπει να εξακολουθήσει να μεταδίδεται πρόγραμμα και να είναι ανοιχτές οι συχνότητες της ΕΡΤ, και απόφαση η οποία περιμένουμε ακόμη να εφαρμοστεί, με την οποία δεν έχει συμμορφωθεί ακόμη η κυβέρνηση. Τώρα, ως το μεγαλύτερο εμπόδιο του ελληνικού προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης, χαρακτηρίζεται η δέσμευση της κυβέρνησης να κόψει 25.000 θέσεις εργασίας από το δημόσιο εντός του 2013, σύμφωνα με την έκθεση της Barclays, η οποία δόθηκε στην δημοσιότητα. Όμως την ίδια ώρα φουντώνουν οι αντιδράσεις στους εργαζόμενους, οι οποίοι υποδεικνύονται ως πρώτοι σε αυτή τη λίστα του νέου κύματος διαθεσιμότητας. Φαίνεται ότι τον χώρο των κινητοποιήσεων ανοίγουν οι καθηγητές, οι οποίοι προειδοποιούν ότι θα υποδεχθούν τη νέα σχολική χρονιά με κλειστά τα σχολεία. Είχαν συνάντηση εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος, σύμφωνα με όσα δήλωσαν αμέσως μετά οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, αρνήθηκε, απέφυγε να δεσμευθεί ότι δεν θα απολυθούν καθηγητές οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα εξαιτίας της κατάργησης των 50 ειδικοτήτων της τεχνικής εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι οι κινητοποιήσεις τους θα ξεκινήσουν από τον Αύγουστο. Τώρα θα πρέπει να πούμε, Γιάννη, στο σημείο αυτό ότι διανύουμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Το ίδιο θερμό, από ό,τι φαίνεται, θα είναι και το φθινόπωρο.
Υπάρχουν αυτές οι κοινωνικές εντάσεις που σύμφωνα και με σημερινά δημοσιεύματα στον τύπο μπορεί να οδηγήσουν, όπως δείχνουν, σε συνθήκες πολιτικής αστάθειας. Έχουμε και αυτή την κυβερνητική κοινοβουλευτική πλειοψηφία που είναι πολύ εύθραυστη για τον κυβερνητικό σχηματισμό Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Έρχονται δύσκολα μέτρα τα οποία θα πρέπει να περάσει αυτή η κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο και με μικρή πλειοψηφία. Μια που ανέφερες μέτρα, να πούμε και μια άλλη είδηση που μαθαίνουμε πριν λίγες ώρες έγινε γνωστή, ότι δηλαδή ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος ομολογεί πια ότι υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό 3,8 δις στο ελληνικό πρόγραμμα και λέει ο κυβερνητικός αυτός αξιωματούχος μπορεί να καλυφθεί με μέτρα τα οποία θα προετοιμαστούν και θα ληφθούν από το φθινόπωρο. Βλέποντας και κάνοντας λοιπόν. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Τώρα να σας πούμε ότι έληξε και τυπικά χθες το τελευταίο τραπεζικό σύριαλ του καλοκαιριού, με την ProBank πια να είναι η πέμπτη κατά σειρά τράπεζα που διασπάται σε καλή και σε κακή. Ύστερα από αρκετές παρατάσεις στην καταληκτική ημερομηνία για την εξέβρεση επενδυτή και παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του Επιτρόπου που εγκατέστησε στην Τράπεζα, η ProBank παίρνει πια το δρόμο της εξυγίανσης και το υγιές της τμήμα καταλήγει στην Εθνική Τράπεζα. Είναι μία ακόμη απέτηση της Τρόικας. Πίεζε προς όλες τις κατευθύνσεις να ολοκληρωθεί η αναδιάταξη του κλάδου και να προχωρήσει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα στην κατάρτιση του ενιαίου σχεδίου χωρίς εκκρεμότητες πια. Η προσφορά τώρα της Εθνικής, θα πρέπει να σας πούμε, και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας, διασφαλίζει πλήρως τους καταθέτες και τους πελάτες της ProBank, οι συναλλαγές των οποίων θα πραγματοποιούνται κανονικά και χωρίς καμία αλλαγή, τονίζεται στην ανακοίνωση. Υπάρχει όμως αγωνία στους εργαζόμενους, περίπου 1.100 στο σύνολο στην ProBank. Ανακλήθηκαν όλες οι καλοκαιρινές άδειες. Θα ακολουθήσει, όπως μαθαίνουμε, η απόλυσή τους. Στη συνέχεια, η επαναπρόσληψή τους από την Εθνική, με εξάμηνες όμως συμβάσεις, σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση της ΟΤΟΕ, που για αρκετούς σημαίνει και αρκετά μεγάλη μείωση στις αποδοχές τους. Τώρα θα πάμε στην ένταση που προκλήθηκε χθες ανάμεσα σε αστυνομικούς και σε εκατοντάδες κτηνοτρόφους στην Ήπειρο, έξω από τις εγκαταστάσεις της γαλακτοβιομηχανίας Δοδόνη στα Ιωάννινα. Εισέβαλαν οι κτηνοτρόφοι στον χώρο. Θα μας πει την συνέχεια και την εξέλιξη της είδησης αυτής ο συνάδελφος ο Βασίλης Ολούπας. Βασίλη. Ναι, Χριστίνα, σήμερα τα πράγματα σε αυτή είναι λίγο πιο ήρεμα, δεν υπήρξαν εντάσεις, όμως υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση. Και εμείς, με συγχωρείς που σε διακόπτω, παρακολουθούμε τις στιγμές έντασης αυτή τη στιγμή, όσο μας μιλάς. Χθες το μεσημέρι, λοιπόν, κάποια στιγμή περίπου 100-150 κτηνοτρόφοι, ενώ ήταν στην αρχή συγκεντρωμένοι πολύ περισσότεροι, έφυγαν λίγο αργότερα οι 100-150, επικύρωσαν να εισέλθουν στον χώρο της γαλακτοβιομηχανίας. Ωστόσο, η διοίκηση, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε προς τον κόσμο, Χριστίνα, πως η γαλακτοβιομηχανία Δοδόνη έχει περάσει στη χέρια ιδιωτών. Η διοίκηση, λοιπόν, της γαλακτοβιομηχανίας είχε ζητήσει την παρέμβαση της αστυνομίας και του εισαγγελέα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή, γύρω στις 1 το μεσημέρι, να υπάρξει ρήψη δακρυγόνων προς τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι απάντησαν με πετροπόλεμο προς τα μάτια. Ευτυχώς, τουλάχιστον από την ένταση αυτή, δεν τραυματίστηκε κανένα, με εξαίρεση ένα κτηνοτρόφο, ο οποίος λιποθύμησε, ωστόσο είναι καλά στην υγεία του. Επίσης, Χριστίνα, θα πρέπει να πούμε πως το επόμενο επεισόδιο στην υπόθεση αυτή αναμένεται να διαδραματιστεί την Δευτέρα, καθώς οι κτηνοτρόφοι έχουν ως στόχο να συγκεντρωθούν αργά το απόγευμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα λάβει χώρα στο κτίριο της Περιφέρειας Ήπειρου. Μάλιστα, και είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε για τα νεότερα, όπως μας είπες, την Δευτέρα. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Θα πάμε τώρα στην διεθνή επικαιρότητα, γιατί δυστυχώς ένα σκηνικό έντασης δημιουργείται και πάλι στην Αίγυπτο, με ένα τελεσίγραφο να λύγει σε λίγες ώρες. Ο συνάδελφος ο Αλέξανδρος ο Μάρκου θα μας δώσει όλες τις εξελίξεις. Αλέξανδρε. Χριστίνα, στη δίνη της βίας βρίσκεται η Αίγυπτος. Οι συγκρούσεις ξέσπασαν με το πρώτο φως της ημέρας ανάμεσα σε διαδηλωτές υποστηρικτές του ανατραπέντος προέδρου Μοχάμεντ Μόρση, που εκτόξευσαν πέτρες, και την αστυνομία που απάντησε με δακρυγόνα. Επακούστηκαν και ρηπές όπλου από άγνωστη πλευρά. Πάνω από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους χίλιους. Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Τζαζίρα, μάλιστα, βάζει τον αριθμό των νεκρών στους 120 και τους τραυματίες στους 4.000. Πολλές χιλιάδες αντίπαλοι του Μόρση από την άλλη πλευρά κατέβλαβαν την πλατεία Ταχρίρ του Καΐρου, δείχνοντας την υποστήριξή τους στον στρατό. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι μιλούν για ένα νέο έγκλημα που διέπραξαν οι δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, μετά την ρήψη δακρυγόνων στους διαδηλωτές,
άρχισαν να πυροβολούν σκοτώνοντας ανθρώπους. Mm-hmm. Δύο επεισόδια σημειώθηκαν και στην Αλεξάνδρεια, όπου τουλάχιστον 10 άτομα σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε υποστηρικτές και αντιπάλους του Μόρση. Εκτός από το τελεσίγραφο, όπως είπες, που είχε δώσει ο στρατός στους Ισλαμιστές να συμμορφωθούν με τον οδικό χάρτη, δηλαδή να υπογράψουν μια συμφωνία ειρήνης και τη συμμετοχή τους σε μεταβατική κυβέρνηση, λάδι στη φωτιά, έριξε μια απόφαση δικαστηρίου του Καΐρου, σύμφωνα με την οποία ο Μόρση είναι αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες περιλαμβανομένων της δολοφονίας στρατιωτών και της συνωμοσίας με την Παλαιστινιακή Οργάνωση Χαμάς. Τώρα πάμε και στη Βόρεια Κορέα, Αλέξανδρε. Εκεί συμπληρώνονται 60 χρόνια από την εκεχηρία στη χώρα. Ακριβώς, μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση πραγματοποίησαν το πρωί του Σαββάτου οι δυνάμεις της Βόρειας Κορέας, παρουσία του ηγέτη της χώρας Κιμ Ιονγκούν, αλλά και του Κινέζου Αντιπροέδρου Λι Γουαντζάο, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 60η επέτειος της εκεχηρίας με την Νότια Κορέα. Mm-hmm. Θα προστατεύσουμε τον Κιμ Ιονγκούν με τις ζωές μας, φώναζαν οι χιλιάδες στρατιωτικοί. Με την εκεχηρία της 27ης Ιουλίου του 1953 ετέθη τέλος, όπως χαίρομαι, στην σύραξη στην Κορεατική Χερσόνησο, αν και τεχνικά η Βόρεια και η Νότια Κορέα παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση. Για τους αναλυτές πάντως, η σημερινή παρέλαση και η επίδειξη θυμίζει πορείες που πραγματοποιήθηκαν από την Σοβιετική Ένωση και την Κίνα κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Οι δύο χώρες, όπως ξέρουμε, βρίσκονται στην προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεών τους μετά από μια περίοδο υψηλής τάσης. Νωρίτερα αυτό το μήνα έκλεισε ο τρίτος γύρος των συνομιλιών για το άνοιγμα της κοινής βιομηχανικής ζώνης στα σύνορά τους, χωρίς μια επίτευξη συμφωνία. Χριστίνα. Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα γυρίσουμε πίσω στα δικά μας για να σας πούμε ότι με μία επίσκεψη του Εγγέλα που ξύπνησαν σήμερα οι κάτοικοι στην Κοζάνη, στο νοτιοδυτικό άκρο της λίμνης Πολυφίτου είναι το επίκεντρο του σεισμού. Σύμφωνα λοιπόν με το Εργαστήριο Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 25 χιλιόμετρα νότιο-νοτελικά της πόλης της Κοζάνης, όπως σας είπαμε, στην λίμνη Πολυφίτου. Το ίδιο σημείο ήταν το επίκεντρο των σεισμικών δονήσεων που σημειώθηκαν στις αρχές του μήνα με ισχυρότερο το σεισμό των 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με το ζήτημα της ΕΡΤ. Έχει απορρίψει, όπως ίσως γνωρίζετε, και τη νέα πρόταση των εργαζομένων ο αρμόδιος υφυπουργός ραδιοτηλεόρασης, ο κύριος Καψής. Επικαλείται ο κύριος Καψής και σε νέα του ραδιοφωνική συνέντευξη τα τεράστια προβλήματα που, όπως είπε, θα δημιουργηθούν με την Τρόικα. Τι είπε ακριβώς? Αν και εμέσως λοιπόν έχει παραδεχθεί ότι το κλείσιμο της ΕΡΤ ήταν ένα σοβαρό πολιτικό λάθος, το οποίο δυσκολεύεται να παραδεχθεί όμως η κυβέρνηση αποδεχόμενο τις προτάσεις των εργαζομένων, ο κύριος Καψής, όπως σας είπαμε, σε συνέντευξή του δείχνει την Τρόικα για να εξηγήσει γιατί δεν συζητά καν τη νέα πρόταση των εργαζομένων για άμεση λειτουργία της ΝΕΡΙΤ από το Ραδιόμεγαρο. Αν και εμέσως παραδέχτηκε ότι το κλείσιμο της ΕΡΤ ήταν ένα σοβαρό πολιτικό λάθος, το οποίο δυσκολεύεται να παραδεχθεί η κυβέρνηση αποδεχόμενη τις προτάσεις των εργαζομένων, ο Παντελής Καψής σε νέα ραδιοφωνική συνέντευξή του έδειξε την Τρόικα για να εξηγήσει γιατί δεν συζητάει καν τη νέα πρότασή μας για άμεση λειτουργία της ΝΕΡΙΤ από το Ραδιομέγαρο. Οι 2.000 απολύσεις, εάν πάψουν να θεωρούνται απολύσεις, μετά δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα με την Τρόικα, έτσι. Θα μου πείτε, αυτό δεν αφορά τους εργαζόμενους, και το καταλαβαίνω, αλλά λέω για τη φιλοσοφία της απόφασης της κυβέρνησης που οδήγησε στο κλείσιμο της ΕΡΤ. Και το δεύτερο, το μείζον, είναι ότι η λογική της αναδιοργάνωσης περιέχει τον ανοιχτό διαγωνισμό με αξιοκρατικές προσλήψεις. Αυτό δεν μπορούμε να το βγάλουμε από την εικόνα. Τότε γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα? Απλώς για να φύγουν κάποιοι εργαζόμενοι? Τελικά οι απολύσεις στην ΕΡΤ έγιναν για να συμπληρώσουμε τα 4.000 κεφάλια που είχαμε υποσχεθεί στην Τρόικα για το 2013 ή για να ανανεώσουμε το προσωπικό της εταιρείας? Και τι σημαίνει ανανέωση τελικά? Φύγετε εσείς που δεν μας αρέσετε για να έρθουν κάποιοι που είναι φίλοι μας? Γιατί οι διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί μέχρι τώρα μόνο δείγματα αξιοκρατίας και διαφάνειας δεν δίνουν. Ο κύριος Καψής απέφυγε να δεσμευτεί για το πότε θα λειτουργήσει η ΝΕΡΙΤ, παραπέμποντας με νόημα σε πολιτικές συμφωνίες που πρέπει να προηγηθούν. Παραδέχτηκε ότι ίσως γίνουν για το μεταβατικό στάδιο συμβάσεις διευθυντικών στελεχών και εκτός προκήρυξης, δηλαδή ότι γινόταν και στην αμαρτωλή ΕΡΤ.
Υπεραμείνθηκε πάντως των διαδικασιών ΑΣΕΠ, παραγνωρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της ΕΡΤ έχει περάσει ακριβώς από τέτοιες διαδικασίες. Δεν μπορώ να το αποκλείσω ότι μπορεί σε κάποιες θέσεις να χρειαστούμε κάποιες επιλογές, αλλά η λογική του διαγωνισμού είναι να αξιοποιηθούν τα κριτήρια. Κάποιες διευθυντικές θέσεις μπορεί να είναι με μια διαδικασία σύμβασης άλλη. Για την ΕΡΙΤ μιλάμε άλλο πράγμα πλέον. Εκεί είναι άλλη προκήρυξη. Ναι. Εκεί μιλάμε για ανοιχτό τελείως διαγωνισμό με διαδικασίες ΑΣΕΠ, κάτι πολύ πιο βαρύ. Αυτό είναι μια διαδικασία στη λογική του επίγοντος να μπορέσει να μεταδώσει πρόγραμμα η δημόσια τηλεόραση. Μέσα σε όλα τα άλλα, που είπε ο κύριος Καψής, στοχοποίησε πάλι το προσωπικό της ΕΡΤ, λέγοντας ότι δεν θα έχει συνέχεια στην ΕΡΙΤ. Μας μιλάει για αξιοκρατία, όταν ο ίδιος το διαγωνισμό που έβγαλε δεν βλέπει να υπάρχουν ενστάσεις. Το προσωπικό της ΕΡΤ έχει περάσει σχεδόν όλο από ΑΣΕΠ, αλλά κυρίως έχει δείξει με δείγματα γραφής και με την εργατικότητά του ότι είναι πρώτο στην επαγγελματικότητα και στη φιλοτιμία. Σχετικά με τη ρύθμιση για τις αποζημιώσεις, για την οποία είχε προσωπικά δεσμευτεί, απειλώντας ακόμη και με παραίτηση, ο κύριος Καψής έφτασε να χαρακτηρίσει ικανοποιητική την τροποποίησή της, ενώ γνωρίζει ότι ουσιαστικά απαγορεύει για 3 χρόνια σε όσους διεκδικούν πλήρη αποζημίωση να απασχοληθούν έστω και για 2 μήνες, όχι μόνο στην ΕΡΙΤ, αλλά οπουδήποτε στο δημόσιο. Να σας πούμε όμως και κάτι ακόμα, ότι εξώδικος στους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Στουρνάρα και τον κύριο Καψή, έστειλε και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Ηθοποιών, Διόνυσος, για την παράνομη, όπως υποστηρίζουν, προβολή από την ΔΟΥΤΟΥ ταινιών και προγραμμάτων που ανήκουν στο ρεπερτόριο του οργανισμού. Επίσης, με αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου, διεκδικούν την πληρωμή των τιμολογίων που έμειναν εξόφλητα μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ. Αφού σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε άλλα 2 δελτία ειδήσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας, στις 5 και στις 8, να σας ευχηθούμε καλό μεσημέρι.